έχουμε κοντά μας τον κύριο Ιπποκράτη Δασκαλάκη, τον στρατηγό, είναι αντιστράτηγος αναποστρατεία και διδάκτορ διεθνών σχέσεων. Κύριε Δασκαλάκη, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτή την κουβέντα που κάναμε. Πώς δηλαδή ξαφνικά αναδεικνύεται και η Τουρκία σε πρώτο παίχτη στην περιοχή και πού κινδυνεύει η ισορροπία αυτή μεταξύ Ελλάδας, πού βάλλονται τα δικά μας συμφέροντα δηλαδή. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Διαχρονικά, όποτε υπάρχει όξυνση μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, η γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας αναβαθμίζεται. Και ειδικά η Δύση τη βλέπει πάντα ως την πολύφερνη νύφη και σε περίοδους κρίσεως προσπαθεί να την ξανατραβήξει κοντά της. Άρα συγχωρούνται ή μπαίνουν στον τουλάπι πολλές αμαρτίες της και υπάρχει μια επαναπροσέγγιση. Κάτι τέτοιο θα ξαναδούμε και τώρα και είναι φυσικό. Δεν χρειάζεται από την άλλη μεριά να μας πιάνει και ένας υπερβολικός φόβος ότι όλοι θα πέσουν πίσω της Τουρκίας και πρόκειται να βρεθούμε εμείς στην άκρη. Σίγουρα θα είναι μια καλύτερη αντιμετώπιση της που δεν μας συμφέρει. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος των εξοπλιστικών που πολύ σωστά τον ανέφερε ο κύριος Βαλουσόπουλος για τα υποβρύχια. Να το προχωρήσω και πιο μακριά. Μπορεί αυτοί αύριο να ζητήσουν και τα F-16 που τα καθυστερούν και τα F-35 μόνο και μόνο για να υπερασπιστούν την Δύση, την Ουκρανία και τις δημοκρατικές μας αρχές. Έχουν ζητήσει ήδη, μας τα έλεγε ο Μιχάλης ο Ιγνατίου πριν από λίγο. Σίγουρα λοιπόν θα τα δούμε όλα αυτά. Βέβαια και οι Αμερικανοί. Από την άλλη, στρατηγέ, μπορούν οι Αμερικανοί να δίδουν όπλα και βεβαίως και την τεχνολογία που τα ακολουθεί σε μια χώρα η οποία εξοπλίζεται με S-400, με οπλισμό δηλαδή ρωσικό, τη στιγμή κατά την οποία είναι απέναντι στη Ρωσία με τέτοιο τρόπο? Θα δούμε πολλά σκληρά παζάρια. Ούτε οι Δυτικοί, ούτε οι Αμερικανοί είναι χαζοί. Καταλαβαίνουν και τον κίνδυνο της Τουρκίας. Καταλαβαίνουν ότι η Τουρκία αργά αλλά σταθερά κινείται στη δική της την πορεία και καταλαβαίνουν πως κάποτε θα τη βρουν απέναντί της. Μάλιστα. Το κάποτε όμως είναι καμιά φορά και μακρινό. Τώρα έχουν απέναντί της μία Ρωσία και το μάτι στραμμένο προς την Κίνα. Πριν πάμε στη Ρωσία και στην Κίνα, γιατί μπαίνετε σε πολύ ενδιαφέροντα μονοπάτια και με το αντικείμενό σας επί των διεθνών σχέσεων, των γνώσεών σας εκεί, θα ξαναγυρίσουμε. Θέλω λίγο να φορέσετε τώρα το άλλο καπέλο του στρατηγού και να μας πείτε αν κινδυνεύει από κίνηση επιθετική της Τουρκίας η χώρα μας μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα, στρατηγέ. Η χώρα μας πάντα κινδυνεύει από την τουρκική επεκτατικότητα και τον αναθεωρητισμό. Δεν σημαίνει ότι σήμερα κινδυνεύει περισσότερο επειδή μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν την κρίση και να κάνουν μια παράτολμη ενέργεια. Ο κίνδυνος είναι μόνιμος και δεν ξέρουμε αν με ένα επεισόδιο τυχαίο ή με ένα προσχεδιασμένο θα οδηγηθούμε σε μια μικρότερη ή μεγαλύτερη κρίση. Σαφέστατος ήσασταν. Ότι έχουμε απειλή. Σαφέστατος ήσασταν. Ξαναγυρνάμε τώρα στα ρωσικά, στα ουκρανικά, στον πόλεμο στην Ουκρανία που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Και πάνω σε αυτό που είπατε, από εκεί θα πιαστώ. Ένα επεισόδιο που μπορεί να οδηγήσει οπουδήποτε. Διάβαζα τώρα μια ανάρτηση, ένα άρθρο του Πολιτικό που έλεγε ότι μπορεί να είμαστε πολύ κοντά σε ένα πυρηνικό πόλεμο. Σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο που θα γίνει με χρήση πυρηνικών. Ακριβώς γιατί σε πολλές περιπτώσεις, και έλεγε διάφορα σενάρια, μπορεί να υπάρξουν τέτοιου είδους ατυχήματα. Εσείς, και με τη στρατιωτική σας ιδιότητα, πόσο πιθανό βλέπετε να θέλουν δύο υπερδυνάμεις, όχι να θέλουν, να οδηγήσει μια υπερδύναμη όλο τον κόσμο σε ένα τέτοιο ολέθριο σενάριο, μια τέτοια ολέθρια προοπτική? Το να το θέλουν είναι σίγουρα η απάντηση είναι αρνητική. Έχουμε δύο υπερδυνάμεις οι οποίες έχουν πυρηνικά όπλα από το 1945-49. Έχουν λοιπόν μια προϊστορία 60 ετών και πλέον χειρισμού αυτού του πυρηνικού οπλοστασίου. Έχουν περάσει από κρίσεις γνωστές όπως της Κούβας και άλλες λιγότερες γνωστές. Έχουν αντιμετωπίσει τυχαία επεισόδια ψεύτοσυναγερμών και τα έχουν αντιμετωπίσει. Θεωρώ ότι έχουν τεχνογνωσία και εμπειρία να αποφύγουν ένα τέτοιο κακό. Είναι όμως πια πολύ απέναντι μία στην άλλη. Με έναν πόλεμο που είναι ήδη σε εξέλιξη και που δεν ξέρει και κανείς, δεν μπορεί κανείς με βεβαιότητα να πει πού θα το σταματήσει ο Πούτιν τον πόλεμο αυτό. Παρ' όλα αυτά, τα συμφέροντα της Αμερικής, που έχει τα περισσότερα πυρηνικά, αλλά και της Δύσεως, δεν αισθάνονται τέτοια μεγάλη απειλή. Την απειλή την αισθάνεται η Ουκρανία και την αισθάνεται οικονομικά
η Ευρώπη. Έχετε δεν κάποια εκτίμηση, στρατηγία, για την έκβαση του πολέμου αυτού? Θέλω να πω, ήδη η διάρκεια του πολλούς τους έχει εκπλήξει. Λέγανε στην αρχή για μια αστραπιαία επέμβαση, εισβολή, η οποία φαίνεται ότι αποδεικνύεται χρονοβόρα για τον Πούτιν. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πού θα κριθεί ο πόλεμος αυτός, στο πεδίο, ρωτώ? Σε αυτό που, που συμφωνούν όλοι οι αναλυτές είναι ότι έπεσε έξω στις εκτιμήσεις του η Ρωσία και ο Πούτιν. Περιμέναν σε 2-3 μέρες να έχουν τελειώσει. Και τώρα οδηγούμαστε σε μια κατάσταση που ο πόλεμος αρχίζει να γίνεται φθοράς και ο χρόνος να μετράει και για τους δύο αντιπάλους. Όποιος έχει τη μεγαλύτερη αντοχή, τις περισσότερες εφεδρίες και την περισσότερη διάθεση να υποστεί απώλειες, αυτός είναι ο οποίος τελικά θα επικρατήσει. Η στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας σίγουρα είναι πιο ισχυρή, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μπορέσει. Έχει και πολλές δεκαετίες να κάνει μεγάλο πόλεμο η στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας. Είναι έτοιμη. Και μάλιστα το 2008 στην Ουκρανία, στην Γεωργία, δεν έδειξε καλά σημάδια. Ακριβώς παρότι εκεί ήταν, η διαφορά ήταν τεράστια. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, με τις εμπειρίες της Συρίας, σίγουρα βελτιώθηκε η στρατιωτική της μηχανή, αλλά δεν είδαμε ακόμη τα αποτελέσματα που περιμέναμε, που διαφήμιζε η στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας. Ναι, αλλά σήμερα πέφτουν όλοι οι δυτικοί, ηγέτες πάνω στον Πούτιν, θα το πω πολύ απλά. Σήμερα, με το που τέλειωσε η ατάλεια και οδηγήθηκε σε ένα βάγιο, του τηλεφώνησε ο Μακρόν, του τηλεφώνησε ο Σόλτς, του ζητήσανε να προχωρήσει κατάπαυση πυρός, του ζητάνε από τα πιο απλά πράγματα μέχρι το να σταματήσει επιτέλους αυτόν τον πόλεμο. Και ο ίδιος δεν κάνει πίσω, παρά το γεγονός ότι δεν είναι και η πιο καλολαδωμένη μηχανή πολεμική, όπως λέτε. Τι τον οδηγεί σε αυτό, τι είναι αυτό που τον κάνει να μην σταματάει, ενώ ο κόσμος όλος, πολύ απλά θα το πω, του παρακαλάει να σταματήσει? Ελπίζει πως μετά από μια εβδομάδα θα είναι σε μια καλύτερη θέση στρατιωτικά, άρα θα μπορεί να πιέσει περισσότερο. Μάλιστα. Και τότε μόνο θα δούμε πραγματικές, ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Τώρα είναι αναγνωριστικές και αυτό είναι μια συνηθισμένη διαδικασία σε τέτοιες εμπόλεμες καταστάσεις. Μάλιστα. Θα πιέσει περισσότερο για να συνθηκολογήσει δηλαδή η Ουκρανία, αυτό λέτε? Όσα περισσότερα εδάφη έχει καταλάβει, όσο περισσότερες ζημιές σε υποδομές και στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας έχει επιφέρει, τόσο θα αισθανθεί πως είναι πιο ισχυρή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Έχει ακόμη καιρό, έχει τουλάχιστον μια εβδομάδα μπροστά της να πιέσει σε αυτή την κατεύθυνση. Η Ουκρανία όμως θα δεχτεί να συνθηκολογήσει, γιατί αυτό που τη ζητάνε, συνθηκολόγηση. Και έχει και μια εβδομάδα αντοχής ακόμα η Ουκρανία? Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε. Όταν ξεκίνησε αυτή η εισβολή, κανείς δεν περίμενε τέτοια αντίσταση από τον Ουκρανικό λαό και τις Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις. Είναι δύσκολο να γίνει μια τέτοια πρόγνωση.